κόκκινο συναγερμό οι αρχές προκειμένου να τηρηθούν όλα τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας εν ώψη του Πάσχα και να μην έχουμε παρατραγούδα. Στη μάχη ρίχθηκαν πέραν των 100 περιπόλων της αστυνομίας, διενεργώντας ελέγχους, με στραμμένο το βλέμμα σε λαμπρατσές, αλλά και μαζικές μετακινήσεις. Αυτές τις μέρες εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχουν περίπολα σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους, σε όλες τις περιοχές, ιδιαίτερα περιοχές αυξημένου κινδύνου, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα διάφορα κρούσματα που παρατηρούνται, όπως παραδείγματος χάρη διάφορες περιπτώσεις μαζέματος ξύλο Γιάνναμα Λαμπρατζάς, καθώς επίσης και μετακινήσεις πολιτών από και προς τις πόλεις, προς την Ήπεθρο ή προς τα χωριά. Ο αρχηγός της αστυνομίας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Θα είμαστε στις περιπτώσεις που υπάρχουν παραβάσεις, θα είμαστε αυστηροί. Στη μάχη, ντρόουνς και ελικόπτερα της αστυνομίας, τα οποία ήδη από σήμερα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στους εθέρες του νησιού, με σκοπό να καταγράφουν κινήσεις. Επιτάπητο στέθηκαν εισηγήσεις, παρατηρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής ελέγχων σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ της ηγεσίας της αστυνομίας και των αστυνομικών διευθυντών των επαρχιών.